Καλή σας μέρα. Μιλάμε για το δημόσιο διοικείου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έβγαλε 10 νέες σύγχρονες ειδικότητες. Αυτές είναι βοηθός βρεφονιπιοκόμων, βοηθός νοσηλευτικής, στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υπονομών, στέλεχος διατροφολογίας, στέλεχος διοίκησης στον τομέα της ναυτιλίας, τεχνικός αγροτουρισμού, τεχνικός αισθητικής τέχνης και μακιγιάς, φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και τεχνικός συντηρητής έργων τέχνης. Οι αιτήσεις είναι ηλεκτρονικές, έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα 5 του Σεπτέμβρη και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 12 Σεπτέμβρη. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι για να κάνουν εγγραφή? Το βασικό στοιχείο που πρέπει να έχει να είναι απόφυτος λυκείου, είτε ΕΠΑΛ είτε γενικό λυκείο. Να έχει το ΆΜΚΑ μαζί του, το ΑΦΜΗ και το αριθμό ταυτότητος. Η αίτηση είναι μόνο ηλεκτρονικά. Εάν συναντήσει κάποιο πρόβλημα, ας επικοινωνήσει μαζί μας στο τηλέφωνο 27111 να τον βοηθήσουμε ή ακόμα ας περάσει εδώ από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα από το ΙΕΚΧΙΟΥ τα γραφεία να το βοηθήσουμε και να το κάνουμε μαζί την αίτηση ώσπου να προλάβει και να συμμετέχει στο σύστημα που γίνεται ηλεκτρονικά και την επιλογή του. Πείτε μας τώρα με ποια κριτήρια επιλέγονται κάθε χρόνο τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ. Τα κριτήρια βγαίνουν από το Υπουργείο Παιδείας ανάλογα την απορρόφηση που υπάρχουν στα διάφορα τμήματα, να είναι σύγχρονες ειδικότητες, να υπάρχει απορρόφηση και βασικά να μην λειτουργεί κάποιο άλλο τμήμα, οπότε να μην υπάρχει μια πληθώρα αποφύτων στην αγορά. Μέχρι στιγμή τα τμήματα που έχουν τελειώσει, οι σπουδαστές μας έχουν πάει πολύ καλά και έχουν απορροφηθεί. Γι' αυτό και έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δεν είναι μόνο από ΧΙΟ, έχουμε τηλέφωνα και από Σάμο και από Μυτιλίνη και από Ψαρά. Οπότε πρέπει να βιαστούν οι υποψήφοι. Το βασικό είναι να βιαστούν και επειδή εμείς θα είμαστε ανοιχτά μέχρι Παρασκευή, αύριο Σαββατοκύριακο δεν λειτουργούμε, οπότε μέχρι αύριο το μεσημέρι, είτε αργότερο μέχρι τις Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι, να κάνουν ηλεκτρονικά την αίτηση και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε.